προσπαθώ να την υποδεχτώ, δεν καταλάβαμε γιατί έφυγε, θα μας τα εξηγήσει. Ναι, βέβαια. Η Χρύσα Χατζηγεωργίου. Ναι. Χρύσα ναι, από ναι, το Survivor. Βάλε ψυχή και φώναξε. Μπροστά σε όλους μιλάμε. Γεια σας. Μπορείς όμορφο. Σε περίμενε με μεγάλη αγωνία ο Νίκος ο Φαρτσόλης, έχω να πω. Αλήθεια. Βεβαίως. Παρακαλώ, κάθισε. Νίκο μου, έλα στην παρέα μας από το άλλο πόστο. Ντρέπεσαι, Χρύσα. Που έχει να κάνει με το Survivor. Πώς και πότε έφυγες, τι έγινε. Πότε μπήκα, πότε έφυγα. Όλα μαζί. Περάσανε μήνες. Τέσσερις μήνες. Εγώ το κατάλαβα. Πολύ γρήγορα ήταν. Έλεγε θα φύγει από την πρώτη εβδομάδα. Εγώ, αλήθεια. Από την πρώτη εβδομάδα μπήκα, λέει εντάξει, θα κάτσω μια εβδομάδα. Μετά λέει εντάξει, θα κάτσω και μια δεύτερη. Και μετά πήγαινε εβδομάδα, Μετά γλυκένεσαι. Μετά ήταν η συνήθεια. Στην αρχή πίναγα πάρα πολύ και οπότε δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Το συνήθισα και έκατσα. Πολύ πια. Αποφάσισες να φύγεις, Χρύσα μου, και ο θελός. Ναι. Γιατί? Αρχικά είχα ένα τραυματισμό, τον οποίο μέχρι και τώρα κάνω καθημερινά φυσικοθεραπείες. Ήθελε, φανταστείτε, 10 μέρες στις συνθήκες Αθήνας για να ουσιαστικά γίνει αποθεραπεία. Κάτι που δεν το είχαμε εκεί πέρα. Οπότε προσπαθούσα, δεν γινόταν, νοσηλεύτηκα κιόλας, που ήταν το πιο δύσκολο πράγμα για μένα. Πόσες μέρες? 3 μέρες. Και ήταν να μην πάω και στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, μου το είχαν ενημερώσει ότι αν και δεις η ομάδα μου, δεν θα πήγαινα στη Νέα Υόρκη. Εκεί ήμουν να πέσω να πεθάνω. Μόνη μου, στο νοσοκομείο, χωρίς την οικογένειά μου. Και να πάω στη Νέα Υόρκη. Και να μην πάω στη Νέα Υόρκη. Οπότε μετά είχα πέσει πάρα πολύ ψυχολογικά. Πολύ καιρό, δηλαδή, σίγουρα μία-δύο εβδομάδες. Απλώς έγινε λίγο απότομα. Δηλαδή, μου έλεγε και ο Νίκος ότι κάποια στιγμή σε χάσαμε, εξαφανίστηκες. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένας μικρός διαπληκτισμός με την κόκκινη ομάδα. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σίγουρα σε αυτό. Τι εννοείς? Γενικά υπήρχε έτσι μια συζήτηση. Και γι' αυτό. Είδαμε στο Σερέμονι και στο επόμενο πλάνο ήσουν εξαφανισμένοι από το Σερέμονι. Ναι. Με συγκεκριμένο άνθρωπο, μάλωσες από την κόκκινη ομάδα. Είχαμε μια κουβέντα με την Ιασημίνα. Γενικά η Ιασημίνα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα που εγώ πήγα στη Νέα Υόρκη. Ισχυριζόταν ότι δεν έπρεπε να πάω. Ο λόγος που δεν έπρεπε να πάω. Ήμουν τραυματισμένη. Δεν αγωνίστηκα, οπότε δεν μου αξίζει το έπαθλο. Θεωρητικά και η ίδια τραυματισμένη είναι, οπότε αν δεν κέρδιζε η ομάδα δεν θα πήγαινε. Καλά, η Ιασημίνα έχει πάει με πατερίτσα στη Νέα Υόρκη πρόπερση, νομίζω. Στο Μαϊάμι πέρσι, ακριβώς. Και φέτος θα πήγαινε με το χέρι. Δεν επιβαρύνεται το μπάτζετ της παραγωγής. Και εγώ αυτή την άποψη είχα, αλλά μάλλον την είχα μόνο εγώ και η ομάδα. Κανείς από την κόκκινη ομάδα δεν την είχε. Άρα το θέμα τους ήταν και συγκεκριμένα τη Ιασημίνα γιατί να πας στο ταξίδι. Ναι. Μάλιστα. Είχε γίνει μεγάλο δώρο. Δεν το είδαμε. Πάρα πολλοί σχολιάζουν, και θα σου το πω έτσι όσο πιο ευθέως μπορώ, την αλλαγή στην εμφάνισή σου. Παρ' όλα αυτά έκανες ένα Q&A και εξήγησες αναλυτικά τι έχει συμβεί. Γιατί συνήθως όλοι χάνουν κιλά, στεγνώνουν. Και εσύ είδαμε ότι λόγω... Όπως μου είπες, είχες κάποια ορμονικά θέματα. Θες να το εξηγήσεις και στους πιο κακεντρικείς ή σε αυτούς που έχουν απορία. Δηλαδή, τι γράφουνε τώρα, γιατί μου κάνει όλο αυτό εμένα τέλος πάντων. Επειδή υπάρχει μια στέρηση τροφής, συνήθως όλοι αδυνατίζουν, στεγνώνουν. Ότι έτρωγες, δηλαδή. Ότι τρώγανε παραπάνω. Ναι. Όχι για την εμφάνισή σου. Υπονοούν ότι τρώγαν κρυφά ή ότι έβρισκαν φαγητό. Και... Αλλά είναι άλλο το θέμα πόσο γνωρίζω, σωστά. Αρχικά να πω ότι τα κορίτσια το περνάνε πολύ πιο δύσκολα από τα αγόρια. Τα κορίτσια δεν έχουμε περίοδο. Εγώ νομίζω ήμουν μόνη που είχα να διαθετήσω 4,5 μήνες. Ήταν λες και ήμουν έγκυος. Είχα... Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και ενώ στην αρχή, τον πρώτο μήνα, όντως είχα δυνατήσει πάρα πολύ, μετά άρχισα και φούσκωνα. Και ήμουν πρισμένη. Δηλαδή έβλεπα ότι στα ραν δεν μπορούσα να σκύψω καλά να περάσω το εμπόδιο. Δηλαδή ήμουν μονίμως πρισμένη και η κοιλιά μου ήταν τόσο σκληρή. Τα μπούτια μου ήμουν όλοι πολύ πρισμένη. Τα ρούχα μου δεν μου κάνανε. Οπότε εκεί αυτό με ρίχνει πάρα πολύ και ψυχολογικά. Γιατί έλεγα ότι κάτι πάει λάθος. Μα το έχουμε ξαναδεί. Εν τω μεταξύ, το αστείο είναι αστείο που λέει ο λόγος. Το έχουμε ξαναδεί σε πολλά κορίτσια. Δεν το ήταν πρώτη φορά. Η Χρύσα πρίστηκε, ας πούμε. Πολλά η κορίτσια. Η Βαλαβάνη. Πολλά σε πολλούς κύκλους. Δηλαδή είναι ανθρώπινο και οργανικό. Πάντως στην εκπομπή κάποιες φορές σχολιάσαμε. Ναι. Και από ό,τι θυμάμαι, είχε μιλήσει στην εκπομπή μας και ο Θύμιος. Σωστά. Σωστά. Ο σύντροφος ή ο πρώην σύντροφος, φαντάζομαι. Ποια. Ναι. Ο οποίος ήθελε να σε προστατεύσει. Ναι. Τα έμαθες αυτά. Ναι, όταν βγήκα, τα έμαθα. Γενικά επικοινώνησα μαζί του. Ακόμα επικοινωνούμε, προφανώς. Δεν είστε μαζί. Όχι, δεν είμαστε μαζί. Γενικά αυτή η απόσταση με έκανε να καταλάβω πολλά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λίγο χωρίσατε δηλαδή. Ναι, δεν είμαστε μαζί πια. Δεν είμαστε μαζί. Παρ' όλα αυτά έχουμε εξαιρετικές σχέσεις και Πάσχα μαζί κάναμε. Όλοι μαζί. Ναι, ναι, εξαιρετικές σχέσεις. Υπάρχει αγάπη,
Απλά έχω μετσάψει ότι είμαι μικρή, θέλω να βρω τον έρωτα. Νιώθω ότι μου έφυγε και παρόλα αυτά τον υπεραγαπώ. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο παιδί σαν κι αυτόν. Το οποίο έπαιξε ρόλο το ότι ήσουν μακριά. Γιατί εγώ τώρα εδώ θυμάμαι 2-3 φορές να λέω με πολύ αυστηρό τρόπο σε διάφορα. Που το έλεγα στον Άγιο Δομήνικο, δηλαδή δεν με ακούγε κανείς. Ότι δεν ήταν καθόλου ωραίο γιατί κάποιοι από τις άλλες ομάδες που ήσουν σχολίαζαν ψουψουψού ότι α, η Χρύσα χαϊδολογιέται, εντάξει, κάνει δείχνει. Έπρεπε να βγάλει το reality. Το ξέρουμε, το έχω υπηρετήσει εγώ, αλλά θέλω να σου πω: είναι άσχημο να πας να χτυπήσεις έναν άνθρωπο για κάτι προσωπικό τη στιγμή που έχει έναν άνθρωπο έξω. Και αυτός ο άνθρωπος. Και άσε, εσύ δεν το βλέπεις. Ο άνθρωπος όμως που είναι έξω. Αυτό είναι. Είναι άσχημο. Ακριβώς, γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Όταν... Εσύ δεν ήξερε, ήσουν εκεί. Ακριβώς, όταν το κάνεις αυτό, όταν το κάνουν χύψη άτομα, γιατί το κάνουν 3-4 συγκεκριμένα άτομα τη κόκκινη ομάδα. Το οποίο το έχουν βιώσει, γιατί ήταν μέσα στο παιχνίδι, είτε αυτοί, είτε συντρόφοι τους, είτε έχουν ξαναμπεί δεύτερη φορά και το κάνουν συγκεκριμένα. Και το έχουμε συζητήσει και έχουν πει ότι δεν είναι καθόλου ωραίο. Σωστικά δεν βλέπεις εμένα, γιατί εγώ δεν το ακούω ποτέ. Είσαι στην καλύβα σου, που ξέρεις τι γίνεται στη δικιά μας. Από την άλλη, λες ότι είναι reality και είναι λογικό. Το reality είναι reality. Από την άλλη, όμως, υπήρχε και υλικό που μας έκανε πολλές φορές να σκεφτούμε ότι να κάνουμε δεύτερες σκέψεις. Δηλαδή, στα πλάνα σου στη θάλασσα με το Φάνη, γιατί τα σχολιάσαμε. Ναι. Δεν ήταν μόνο θέμα reality. Mm. Δηλαδή, βλέπαμε ότι σαν να υπήρχε κάτι. Κατά στο τέλος, ναι. Ναι. Κατάλαβες, αυτό το λέω, γιατί δεν μπορείς να πεις κάτι αν δεν το δεις. Πολύ κοντά με το Φάνη. Αλλά νομίζω ο Φάνης είναι κοντά με όλα τα κορίτσια. Δηλαδή, πάντα, ακόμα και από την Ιωάννα που ήμασταν μαζί όλοι στην πλειομάδα, είχαμε να το πούμε ότι ο Φάνης ήταν με τα κορίτσια πάρα πολύ κοντά. Συγγνώμη λίγο. Σε κοιτάω τώρα στα μάτια. Πρώτα απ' όλα, δεν χρειάζεται να απολογηθείς σε κανένα. Δεν εγώ ξεκίνησα. Θέλω να σου πω ότι μπορεί μια σχέση να τελειώσει, να τελείωνε. Και ας μην πήγαινε στο παιχνίδι, Χρύσα μου. Ναι. Γιατί ισχύει. Κάτι θα συνέβαινε ισχύει, και θα συνειδητοποιήσει εσύ ή ο τότε σύντροφό σου κάτι. Ισχύει. Είναι πολύ ωραίο και το ιδανικό όταν τελειώνει μια σχέση να υπάρχει ένα σεβασμό. Και από ό,τι καταλαβαίνω, για να το λες ισχύει, το Πάσχα ήσασταν μαζί και μια χαρά. Και ο άνθρωπος είχε βγει εδώ στην εκπομπή, γι' αυτό το ξεκίνησα. Ναι. Γιατί με πολλή προστασία ήθελε να μιλήσει για σένα που δεν μπορούσε να προστατεύσει τον εαυτό σου όταν ήσουν εκεί. Και νομίζω και η οικογένεια τότε, ποια οικογένεια έχει βγάλει. Και οι δύο οικογένειες. Δηλαδή και η δική σου και η οικογένεια του πρώην συντρόφου σου τέλος πάντων είχαν βγάλει μια ανακοίνωση γιατί θέλανε να σε προστατεύσουν. Το βάζω στην άκρη. Από την άλλη, το να γνωρίσεις και κάποιον ξαφνικά στη ζωή σου και να έρθετε κοντά. Να μ' αρέσει. Δηλαδή το να λες ότι ο Φάνης είναι με όλες τις κοπέλες έτσι δεν είναι ωραίο. Για μένα. Όχι. Γιατί δεν είναι ωραίο ούτε για τις κοπέλες ούτε για τον ίδιο. Όχι, ναι, εννοώ ούτε ότι είναι πολύ κοντά με τα κορίτσια μου όλα. Δηλαδή, έχουμε δει πολλές φορές. Καταλάβαμε ότι επιθέσεις. Δεν θέλω να δούμε κάτι σε πλάνο προς το. Αλλά καταλάβαμε ότι ήρθατε και λίγο πιο κοντά. Το οποίο μπορεί να κρατήσει και μια μέρα και δύο και να μην συνεχίσει. Και να με κρατήσει και να. Και να κρατήσει. Ναι. Ισχύει. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Παρ' όλα αυτά και να υπήρχε, δεν το θεωρώ κατακριτά. Δηλαδή, έχουν βγει. Και λένε όλοι. Γιατί μου είναι ο έρωτας και η αγάπη. Ακριβώς. Δεν το λέει κανείς ως κατακριτό. Απλά επειδή εμείς εδώ δεν ξέραμε, βλέπαμε και είδαμε κάποια στιγμή κάποια πλάνα. Προς το τέλος, δηλαδή λίγο πριν φύγεις. Έτσι, ο Φάνης δεν ήταν με όλα τα κορίτσια. Όπως ήταν με σένα. Από αυτό που βλέπαμε εμείς. Υπήρχε μια τρυφερότητα παραπάνω. Ναι. Και δεν το κατακρίνει κανείς. Δεν το λέει. Το είδαμε και το λέμε. Το πλάνο που εμείς δεν το παίξαμε, αλλά το έχουμε συζητήσει, αλλά μεταδόθηκε. Δείχνει κάποιες σκηνές που, όπως μου είπες, Χρύσα, πριν μπούμε. Είναι παρεξηγήσιμο πλάνο γιατί δεν ήσταν μόνη σας και δεν σου κάνει αυτό που φαίνεται ότι σου κάνει. Το πλάνο είναι όντως πολύ παρεξηγήσιμο. Παραδειγματικό. Ναι, αρχικά δεν ήταν κρυφό, ήμασταν ακριβώς μπροστά στην καλύβα. Κολυμπάγανε και άλλα άτομα παραπέρα τα οποία δεν τα έχει δείξει κάμερα. Είναι ένα κοντινό εδώ ακριβώς. Και επίσης δεν χάιδευα το Φάνη, δεν μπορείς να χαϊδέψεις κάποιον έτσι. Πετάγαμε ένα στον άλλο φύκια, γιατί εκεί πέρα έχουμε μεταφερθεί στην παραλία των κόκκινων, που το κόκκινο έχει πάρα πολλές πέτρες και πάρα πολλά φύκια, δηλαδή είναι πολύ δύσβατη. Ουσιαστικά απλά πετάγαμε φύκια ένα στον άλλον και το βγάζα τα φύκια. Δηλαδή, ακόμα και να δεν ήθελα να το χαϊδέψω, δεν θα το έκανα με αυτόν τον τρόπο. Αλλά. Δηλαδή, μπορεί να έχει παρουσιαστεί έτσι. Πολλές φορές προσπαθούσαν να, ναι, και μέσα να το παρουσιάσουν. Δηλαδή. Σίγουρα. Οκ, okay, εντάξει. Έχουν ξεκινήσει σχέσεις και έχουν τελειώσει κιόλας μέσα από το Survivor. Το έχουμε δει και κάποιες έχουν συνεχιστεί. Συγγνώμη, κάνω λάθος. Ναι, Βρυσίδα με τον Σπύρο. Βρυσίδα με τον Μαρτίκα, εκεί δεν γνωρίστηκαν. Ναι, ναι, ναι. Και κάποιοι άλλοι έχουν χωρίσει. Είναι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Είσαι 4 μήνες αποκομμένος, εξόριστος. Ναι, προσπαθώ να καταλάβω εάν ήταν κάτι που, οκ, το αφήνουμε έτσι με τον Φάνη. Ήταν μία σχέση που ούτε ήρθατε κοντά από ό,τι καταλαβαίνω. Ή αν όντως. Να χαρούμε. Για καλό ρωτάω. Ήμασταν κοντά.
Τώρα να χαρείτε δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν έχουμε συζητήσει κάτι τουλάχιστον εγώ και ο Φάνης. Να βγει. Να βγω. Που έχω μετά βγει. Τον τελικό θα δούμε. Θα δούμε. Θα φανεί, ναι, ναι. Θα φανεί σίγουρα, αλλά θα φανεί. Είναι ωραίο παιδί πάντως. Πείτε ματιά σου, ρε παιδί. Έχουμε κάνει γκάλοπ και έχουμε βγάλει τους τρεις πιο ωραίους. Δεν είναι ο Φάνης, ο Γκιουλέκας και ο Σάββας. Υπάρχει ζευγάρι αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι νομίζω όχι. Νομίζω δεν υπήρχε ποτέ. Νομίζεις όμως δεν υπήρχε ποτέ. Περιστασιακό. Γιατί ρωτάς, Νίκο μου. Όχι. Για μένα όχι, δεν υπήρχε ποτέ ζευγάρι μέσα. Ξέρει γιατί ρωτάς. Γιατί ο Νίκος ξέρει τώρα πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα πει. Βοηθήστε και εμένα όμως. Θα σου πούμε μετά τώρα. Όμως θα βοηθήσουμε, θα το πει. Ζευγάρι δεν υπήρχε. Ερωτισμός υπήρχε. Έτσι. Θα πω όχι. Πραγματικά πολύ αντικειμενικά θα πω όχι. Τίμιο. Και ένα σχόλιο σου για την χθεσινοβραδινή αποχώρηση της Ασημίνας, που πολλοί πιστεύουμε ότι θα είναι στην τετράδα τελικού, πεντάδα, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν ήταν. Και να μας πεις ποιος θέλεις να κερδίσει. Ωραία. Αρχικά πιστεύω ότι στον τελικό πρέπει να είναι τον Γκιουλέκα και ο Φάνης, γιατί πραγματικά το αξίζουν. Για μένα θέλω να το πάρει ο Φάνης. Και όσο για τη χθεσινή αποχώρηση της Ασημίνας, πιστεύω ότι στεναχωρήθηκα, γιατί όντως έμεινε πολύ καιρό εκτός. Ήθελε να το ζήσει ξανά. Δεν της δόθηκε ευκαιρία. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχουν στερηθεί θέσεις του Survivor, παιδιά, τα οποία θα μπορούσε να φτάσει μακριά. Και τους είχε στερήσει αυτή τη συμμετοχή της Ασημίνας που δεν αγωνιζόταν τρεις μήνες. Όχι επειδή έχει ξαναπάει, απλώς λόγω τραυματισμού. Ναι, λόγω τραυματισμού. Ήταν αδρανής, ναι. Εγώ ουσιαστικά έφυγα γιατί σκέφτηκα ότι έρχονται μεγάλα έπαθλα. Δεν μπορώ να μπω και να είμαι στο 100%. Οπότε, γιατί να τη στερήσω από τα παιδιά τα μεγάλα έπαθλα. Όταν εγώ δεν θα αγωνίζομαι ή θα αγωνίζομαι και δεν μπορεί να μην σκέφτηκες όμως και το οικονομικό, ότι όσο πιο πολύ μένεις, έχεις άλλες. Όχι. Δεν το σκέφτηκες. Αλήθεια, είσαι τόσο πολύ πιεσμένος ψυχολογικά εκείνη τη στιγμή. Δεν μπήκες και για να. Καθόλου. Γιατί όλοι το λένε, ας πούμε, είναι ένα reality που μπαίνεις και όσο μένεις, παίρνεις παραπάνω χρήματα. Δεν, με τις εβδομάδες. Δεν μπορεί πολλά παιδιά και το υποστηρίζω πάρα πολύ για το οικονομικό. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν μπήκα με αυτό το σκεπτικό καθόλου. Δεν το έχω ανάγκη. Οπότε μπήκα καθαρά για την εμπειρία. Για την εμπειρία. Καθαρά για την εμπειρία. Εύχομαι να έρθουν ακόμα πιο ωραίες εμπειρίες. Εγώ. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ, να είστε καλά. Καλώς...